Τον τρόμο έσπηρε η ιερέας που ανήκε στο δυναμικό της Μητρόπολης Βέρειας και επιτέθηκε με βιτριόλη κατά Μητροπολιτών που επικύρωναν την καθαίρεσή του από τον κλήρο μετά από την εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών τα οποία βρέθηκε να έχει στην κατοχή του το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος ιερέας είχε χειροτονηθεί στη Λιβύη από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και λειτουργούσε στο χωριό Αγία Βαρβάρα κοντά στη Βέρεια. Παλαιότερα είχε περάσει από αρκετές Μητροπόλεις της χώρας. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι υπέπεσε σε πολλά παραπτώματα, κυρίως χρήσης ναρκωτικών. Το τελευταίο ήταν η υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, υπόθεση για την οποία συνελήφθη πριν από 2 χρόνια. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, λοιπόν, ο ιερομόναχος είχε καθαιρεθεί σε πρώτο βαθμό και το δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο επρόκειτο να επικυρώσει την καθαίρεσή του. Στη συνέχεια συνέβη η επίθεση, καθώς αποφασίστηκε η οριστική του καθαίρεση. Όπως φαίνεται, ο ιερέας είχε πάει προετοιμασμένο στο συνοδικό δικαστήριο, καθώς είχε στην κατοχή του μεγάλο μπουκάλι καυστικού υγρού, το οποίο είχε συλλεχθεί και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης της απόφασης, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, ο συγκεκριμένος ιερέας, αφού μίλησε με έντονο τρόπο και απειλές προς τους ιεράρχες, επιτέθηκε με το υγρό σε όλους όσοι κάθονταν στην έδρα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, άκουσε τις φωνές ο φρουρός που βρισκόταν έξω από τη Μονή Πετράκη και έπεσε πάνω του, ενώ δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση με το συγκεκριμένο καυστικό υγρό στα κάτω και τα άνω άκρα. Ο 36χρονος συνελήφθη άμεσα, καθώς τυχαία από το συγκεκριμένο μέρος περνούσε μια περιπολία και οδηγήθηκε κατευθείαν στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Οι Μητροπολίτες Γλυφάδας Αντώνιος, Κηφισίας Κύριλλος, Άρτης Καλίνικος, Κασάνδρας Νικόδημος, Ζακύνθου Διονύσιος, Δέλτα Γουμενήσης Δημήτριος και Δρυνουπόλεος Ανδρέας ήταν τα άτομα που δέχθηκαν την επίθεση. Σοβαρά εγκάβματα φέρει ο Μητροπολίτης Κηφισίας. Σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο γραμματέας της Επιτροπής του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, Σεβαστιανός Σωμαράκης.